να το γυρίσουμε έτσι όλο αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Διάβαζα επίσης τη Χαλκιδική, σκέφτονται οι χώρες εστίασης, εστιατόρες, να βγάλουν, είμαι σίγουρη ότι το ακούσετε κι εσείς, την τηγανητή πατάτα από τα πιάτα. Από τα πιάτα που σερβίρουν στα εστιατόρια, γιατί τηγανητή πατάτα σημαίνει λέλαιο και είναι μεγάλο το κόστος. Βέβαια, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι άλλα προϊόντα ελαιολάδου έχουμε. Ελαιόλαδο, προσέξτε, όχι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δεν χρειάζεται αυτό να χρησιμοποιήσεις για να τηγανίσεις, γιατί δεν πρέπει. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα ελαιόλαδα, το εξευγενισμένο για παράδειγμα, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι και πιο ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν τα ξέρω, μου τα είπανε. Και μία από τις επόμενες ημέρες θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά να τα λέει όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φασέας, ο οποίος μας έλεγε την Πέμπτη, λίγο πριν την 25η Μαρτίου, για τον Μπακαλιάρο, για την ιστορία του και την παράδοση του. Καθηγητής, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Με τούτα και με εκείνα και με όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα, τον πόλεμο δηλαδή, φτάσαμε στις 3 και 4. Και συστάσεις, παρακαλώ. Θάνος Σιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου, σήμερα έχουμε αρκετά τραγούδια από Phil Collins, μας αρέσει πάρα πολύ. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί έως τις 4, για περίπου μία ώρα. Με όχι τα πολύ σοβαρά, ναι μεν, προσέξτε, αλλά προσπαθούμε πάντα κάτι διαφορετικό να κάνουμε σε αυτή τη μία ώρα. Τους άλλους τα σοβαρά και η επικαιρότητα, η άμεση έχει προηγηθεί στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Πάμε να δούμε Όσκαρ. Θέλετε να ακούσουμε για τα Όσκαρ. Γιατί ήταν η βραδιά των Όσκαρ, μάλλον το ξημέρωμα για την Ελλάδα των Όσκαρ. Είχαμε εκπλήξεις. Ναι, είχαμε μία έκπληξη και δεν είχε να κάνει καθόλου, μα καθόλου, με το σε ποιον πήγε αυτό το υπέροχο αγαλματίδιο. Ήταν μια έκπληξη δυσάρεστης συμπεριφοράς και νομίζω εκεί, και αφού μας τα πει όλα ο Αλέξανδρος Λιζάρδος, αυτά που γνωρίζει πολύ καλά συνεργάτης εδώ και φίλος πια, θα κάνουμε μια κουβέντα γύρω από, από τα Όσκαρ, το πώς έχουν εξελιχθεί. Γεια σου Αλέξανδρε! Ήταν μια εισάξια φρικτή έκπληξη με αυτή που ήρθε με τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Γιατί από το μεσοδιάστημα που βρεθήκαμε αλήθεια μέχρι τώρα εμφανίστηκε αυτό το τρομακτικό χαρτί πλέον. Από μόνο του δηλαδή έχει ιδιότητες τέρατος. Μπορείς να μας πεις το ποσό, γιατί έχω να σου πω εγώ μετά. Θα σου πω ότι είναι πάνω από το ενοίκιο. Ένα περιστατικό τώρα, δεν πειράζει, έχουμε χρόνο να τα πούμε, Αλέξανδρε, προσέξτε. 60 τετραγωνικά σπίτι. Ένας φίλος μου μένει εκεί, ένας γνωστός, ο οποίος ο άνθρωπος είναι σερβιτόρος σε μαγαζί, απλό δηλαδή, ένας μισθός, τι μισθό μπορεί να παίρνει ένα παιδί σερβιτόρος, έτσι. Του ήρθε ο λογαριασμός 925 ευρώ. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, Αλέξανδρε, το γράφει δίπλα, 740 ευρώ. Νομίζω ότι κάποιος μας κοροϊδεύει, μάλλον κάποιος μας σκηνοθετεί, και αυτός πρέπει να είναι ο Μπουνιουέλ σε σενάριο του Monty Python. Γιατί ο παραλογισμός πλέον είναι η νέα κανονικότητα. Βάλε και λίγο Νταλή μέσα για το σουρεαλισμό του πράγματος. Γιατί όταν λέμε. Έβαλα τον Μπουνιουέλ, το αδελφάκι, το κινηματογραφικό. Δεν είναι ούτε για γέλια ούτε για κλάματα, όπως και αυτό που έγινε στα Όσκαρ σήμερα, μάλλον αποκλειστικά για κλάματα είναι, και η πλήρης περιφρόνηση αυτής της πραγματικά μεγάλης προσπάθειας που κάνει η ίδια η Ακαδημία για να μετριάσει τα λάθη του παρελθόντος και να δώσει στίγματα ισότητας και ψήγματα παράλληλα, που είναι απαραίτητα πλέον, όχι βέβαια με τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας, αλλά με τους κανόνες της δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν θα πω ένα πολύ παράξενο περιστατικό, γιατί υπάρχουν δύο συναντήσεις που μας δείχνουν όλη την γκάμα του Will Smith. Ο Will Smith το 2001 ήταν υποψήφιος για την ταινία Άλλη. Εκείνη τη χρονιά είχε κερδίσει ο Denzel Washington το βραβείο στην ίδια κατηγορία. Πλέον ξανά συνυποψήφιος ο Will Smith με τον Denzel Washington, κερδίζει το Όσκαρ για τη μέθοδο των Williams. Κερδίζει όμως ένα Όσκαρ λίγες στιγμές μετά από ένα απαγορευτικά προσβλητικό περιστατικό, για όποιο λόγο και να γίνεται. Η λεκτική προσβολή, όποιας μορφής, με όποια χειδαιότητα έχει, είναι πάντοτε κατώτερη από την σωματική βία. Mm-hmm. Η σωματική βία υποτιμά το ίδιο το είδος μας, και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο του κινηματογράφου που θεωρείται τέχνη, και ως τέχνη οφείλει να υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές λύσεις από την επιστροφή στον άνθρωπο των σπηλαίων και σε αυτό το πρότυπο. Μία σοκαριστική στιγμή που άφησε αμέσως μετά το κοινό παγωμένο, και το πιο τρομακτικό για εμένα είναι το ότι ακολούθησε ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον Will Smith και τη βράβευσή του για αυτό το ρόλο, που μετά από μια τέτοια πράξη, συγγνώμη,
Εγώ θα ήμουν μουδιασμένος. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να διακοπεί όλη αυτή η διαδικασία, η τελετή. Μπορεί να ήταν πάρα πολύ αυτό που έχω στο μυαλό μου να συμβεί, γιατί παίζονται και πάρα πολλά. Αλλά πραγματικά, καταλαβαίνω ότι μπορεί να ένιωσε εκείνη τη στιγμή ότι θέλει να υπερασπιστεί τη τιμή της γυναίκας του, τη σύζυγου του. Σωστά, σωστά. Θα κέρδιζε το Όσκαρ λίγες στιγμές αργότερα, που ήταν σίγουρο και δεδομένο, θα ανέβαινε στη σκηνή και θα έλεγε ντροπή σου. Δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα κάνεις τα μούτρα όμως κρέας, ούτε με ένα χαστούκι. Δεν γίνεται και αυτά τα πράγματα να. Γιατί, τώρα θα μου πείτε τι, δεν είμαστε και οι δύο τώρα. Όχι οι δικοί, δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε, παρακολουθούμε κάτι. Ο Will Smith, εκτός από καλός ηθοποιός οτιδήποτε, είναι και ένα πρότυπο. Δεν μπορείς λοιπόν να σηκώνεσαι και παγκοσμίως να χειροδικείς βία λοιπόν, νομιμοποιώντας τη ή δίνοντάς τη σε ένα πάρα πολύ ωραίο άλοθη, προσέβαλε τη σύζυγό μου με ένα χιούμορ που ειδικά ο Chris Rock, και είναι ένας άνθρωπος που ξέρουν πολύ καλά, ή όσοι δεν ξέρουν, όπως και γενικά στα Όσκαρ έχουν πάντα πιπεράτα, έτσι δεν είναι, τέτοια καυστικά σχόλια, ο καθένας με την προσωπικότητά του. Άμα θυμηθούμε τη χρονιά με το Seth MacFarlane, θα έπρεπε όχι να έχει φάει ξύλο ο άνθρωπος, έπρεπε να, ακόμα να διορθώνει τις επεμβάσεις από αυτό που θα του είχε συμβεί στα κόκαλά του. Το χιούμορ, και ιδιαίτερα σε μια τέτοια τελετή που ουσιαστικά οφείλει να αστειευτεί με τον ίδιο τον εαυτό και με τον ίδιο τον θεσμό, που ο θεσμός παραπέρνει σοβαρά τον εαυτό του. Ας μην ξεχνάμε μια ρίση η οποία συνδέεται με τα Όσκαρ και τον δημιουργό των Όσκαρ από το παρελθόν, που έλεγε το ότι έχω φτιάξει αυτά τα βραβεία όχι επειδή είναι απαραίτητο να δίνει σε κάποιον βραβείο, αλλά ενημερώνοντας κάποιον το ότι ενδέχεται να πάρει βραβείο, θα κάνει καλά τη δουλειά του. Ένας λοιπόν θεσμός ο οποίος πατάει πάνω στην εικόνα και πατάει πάνω στο πρότυπο. Αυτή τη στιγμή εγώ να διαβάζω το ένα tweet μετά το άλλο από άτομα καταξιωμένα που να υποστηρίζουν ή να είναι αντίθετοι σε αυτό το love-hate culture thing, το οποίο δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Εμένα με τρομάζει, εμένα μου θυμίζει καθαρά απαρχές φασισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ας ακούγομαι υπερβολικός, αλλά αυτό είναι, γιατί όταν φτιάχνεις ομάδες άκρων με μια τέτοια δήλωση και έχεις τη δύναμη να το κάνεις αυτό, προσβάλλεις το επάγγελμά σου, προσβάλλεις την προσωπικότητά σου, προσβάλλεις τη σύζυγό σου, και φυσικά το ότι δεν έχεις την αξιοπρέπεια, την ψυχραιμία, την ηρεμία και το σθένος να το διεκδικήσεις με τον πιο ηθικό και καθαρό τρόπο που μπορείς να έχεις. Ο Will Smith όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ του φασάδ και όχι της ουσίας. Η ερμηνεία του για μένα ήταν μετριότατη, όπως και οι περισσότερες ερμηνείες του, γιατί έχει μια ευκολία. Έχει μια μανιέρα, δεν έχει. Στο είναι να κάνει αυτό το puppy eyes και να είναι συγκινητικός και να είναι το ίδιο πράγμα. Σε όποια ταινία και να τον πάρεις, δεν βλέπεις την πραγματική μετάλλαξη. Mm. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό, αμέσως μετά δέχεται τα χειροκροτήματα των συναδέλφων του, και έχει ξεκινήσει τώρα μια κουβέντα το κατά πόσο νομιμοποιείται το να χτυπήσει κάποιος κάποιον επειδή του προσέβαλε τη γυναίκα του, που όντως, αν ισχύει μια βάση, είναι ένα αστείο το οποίο είναι στα όρια του να είναι αποτυχημένο ή λειτουργικό για μια τέτοια εκδήλωση. Δέχτηκε δε και πάρα πολλά σχόλια. Θα τα πω, δεν τα υιοθετούμε ούτως ή άλλως, γιατί ο καθένας έχει τη θέση του απέναντι στη ζωή. Επειδή έχει μια πολύ ανοιχτή σχέση με τη σύζυγό του, οι ίδιοι το έχουν δηλώσει ότι έχουν παράλληλες σχέσεις, περνάνε μεγάλα διαστήματα με άλλους ερωτικούς συντρόφους. Κάποιοι μπορούν να θεωρούν ότι αυτή η συμπεριφορά είναι προσβολή, ας πούμε, και έλλειψη σεβασμού προς τη σύντροφό του, τη σύζυγό του. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν μας αφορά εδώ. Αυτά είναι αφορά τους κανόνες που έχει μια οικογένεια, το λέω για να απαντήσω σε ορισμένα μηνύματα. Νομίζω ότι το όλο αστείο που διατυπώθηκε είχε να κάνει με κάτι άλλο και μια διαμάχη που έχει ξεκινήσει από νωρίτερα, η οποία όμως δεν έχει εμφανιστεί και δεν έχει καταγραφεί με πλήρη καθαρότητα στο απλό κοινό, οπότε υπάρχει ένα κάποιο παρασκήνιο. Το ότι συνέχισε η εκδήλωση με τον τρόπο που συνέχισε είναι γιατί έπρεπε όλοι τους να έχουν ένα άλοθη. Ο Will Smith να έχει την κατάλληλη δικαιολογία και ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις του, και παράλληλα να μην διακοπεί μια εκδήλωση η οποία ήδη έχει φάει πολλά χαστούκια φέτος πρακτικά. Και μόνο αν αναλογιστούμε το ότι έχουν κοπεί κατηγορίες από τα Όσκαρ, δείχνει το ότι προσπαθείς να ενεργοποιήσεις ένα
πάρτι διασημότητας με ένα πλασματικό γκλάμουρ το οποίο χρόνο με το χρόνο σβήνει γιατί φαίνεται η πλασματικότητά του και το ανούσιο που έχει, σε έναν κινηματογράφο που πεθαίνει, με μια τηλεόραση η οποία ενδυναμώνεται αλλά σε βάζει σε ένα κλίμα όχι του να βλέπεις ταινίες αλλά να παρακολουθείς ιστορίες. Δεν ξέρω, είναι ένα μπάχαλο το οποίο άμα το πιάσουμε συνειρμικά θα χάσουμε το χρόνο μας και ίσως και των ακροατών, γιατί οι φιλοσοφικές συζητήσεις τέτοιου είδους είναι καλύτερες στα καφενεία παρά στο ραδιόφωνο. Πάντως αδικήθηκαν. Λατρεύω. Αδικήθηκαν τα Όσκαρ, γιατί οι ταινίες, οι πρωταγωνιστές, γιατί ακόμα και τώρα κι εμείς πια δεν έχουμε άλλο χρόνο, συζητάμε για αυτό το πράγμα. Για αυτή τη συμπεριφορά. Αντί να μιλήσουμε για την τέχνη. Αλλά πραγματικά έδωσες απαντήσεις σε όλα και το αν θα πρέπει τελικά να συζητάμε για την τέχνη ή όχι και τι έχει, σε τι έχει εξελιχθεί αυτή η βραδιά των Όσκαρ. Μόνο που μπορούμε να συμπληρώσουμε είναι το ότι ο Άντριου Γκάρφιλντ είναι ο πραγματικά μεγάλος χαμένος, γιατί δίπλα στο Will Smith η ερμηνεία του έσβηνε ό,τι προσπάθησε να κάνει με μανιέρα Smith. Κρίμα, γιατί ο Άντριου Γκάρφιλντ έδωσε πραγματικά τον καλύτερο εαυτό του στην ταινία Tick Tick Boom. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση σου. Εύχομαι, δεν έχει κοιμηθεί. Σε ταλαιπωρήσαμε εμείς. Ήρθε και ο λογαριασμός. Δευτέρα είναι. Δευτέρα μέχρι το βράδυ, γιατί έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη Τζέσικα Τσαστέιν στο κεντρικό δελτίο. Okay, αλλά μετά μην μας ξεχνάς εμάς τις συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Με μεγάλη χαρά θα είμαι και στην παρέα σας. Μία από τις επόμενες ημέρες, μη σε τρελάνουμε για να πας να ξεκουραστείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλό υπόλοιπο. Καλή σου μέρα. Αλέξανδρος Λιζάδρος, λοιπόν, μια γενικότερη ταινία για όλο αυτό που είδαμε και το πόσο έχουν καταντήσει τα Όσκαρ. Θα πάμε στο Δημήτρη Φαναλιώτη και μετά θα